να το κλάμα. Και είναι ευκαιρία που της το λέω μπροστά, με συγκίνησε το κλάμα της στην φετινή Ολυμπιάδα. Εκεί που πραγματικά ένιωθε ότι εντάξει δεν πήγε τόσο καλά όπως την προηγούμενη, αλλά το κλάμα και ο καημός που έβγαλε έδειχνε έναν άνθρωπο που αγαπούσε, πίστευε σε αυτό που έκανε. Πραγματικά δεν είδα, γιατί ξέρετε σκύνω στις κάμερες, όλοι προσπαθούν να συγκρατηθούν, να πούν κάτι άλλο ας πούμε. Και επειδή ξέρεις να έχουμε δει πολλούς αθλητές να προσκαρνάνε από μια διαφορία μέχρι ένα τσίδε βαριά σε μια αποτυχία, εγώ δεν είδα αθλητή να είναι τόσο συγκινημένος και να κλαίει ας πούμε τόσο ωραία για αυτό που θεωρούσε αυτή την υγεία. Άρα λοιπόν δείχνει για μένα πόσο αγαπάει τον αθλητισμό και επειδή η επιτυχία είναι παντρεμένη με την αποτυχία του αθλητισμού και στη ζωή την ίδια, εγώ της δίνω συγχαρητήρια και μακάρι να συνεχίσει να εκπροσωπεί την Ιμαντία και την Πέρια. Είναι άξια σε αυτό που κάνει, δείχνει σαν άξιο. Μια φορά που συναντάω κάποιον και μου αναφέρεται στο Ρίο, όλοι με ρωτάνε γιατί έκλαιγα και ότι δεν τους άφησα ασυγκίνητους. Εντάξει, ήταν η πίεση που είχα γυρίζοντας, όπως είπε ο κύριος Μινάς, από την Ολλανδία. Δεν προλάβαμε καλά-καλά να χαρούμε την επιτυχία μου, γιατί ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία η 8η θέση που πήρα στους πανευρωπαϊκούς. Είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει σε πανευρωπαϊκούς αγώνες Ελληνίδα επταθλήτρια. Και δεν προλάβαμε να χαρούμε και με το που θα ξεκινούσα προπονήσεις, εγώ δεν ήξερα καν ακόμα αν θα είμαι στην ομάδα για το Ρίο, γιατί δεν είχα κάνει το όριο, οπότε έπρεπε να περιμένω τις θέσεις που θα βγουν. Και με το που γυρίσαμε και συνέχισα να κάνω προπονήσεις χωρίς να ξέρω τελικά αν θα πάω στους αγώνες. Και δεν έφτανε αυτό το άγχος, μπήκε παρουσίαση στο πρόβλημα υγείας ο κύριος Μινάς. Αναγκάστηκα να κάνω μόνη μου προπόνηση μέχρι και το Ρίο. Είχα το άγχος της υγείας του, είχα το άγχος ότι έπρεπε να τρέχω όλο αυτό το διάστημα να ψάχνω μόνη μου αν θα... Στην ουσία ουσιαστικά έγινα και ρεπόρτερ, έψαχνα να βρω από άλλες αθλήτριες άμα δεχτήκανε πρόσκληση για να πάνε στους αγώνες. Όλη αυτή η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και οι προπονήσεις που γινόντουσαν μόνοι, το ταξίδι στο Ρίο μόνοι, οι προπονήσεις εκεί πέρα στο Ρίο μόνοι, ο αγώνας στην ουσία μόνοι, γιατί με ανέλαβε κάποιος προπονητής, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όταν ο κύριος Γνάς είναι δίπλα μου από το ζέσταμα μέχρι το χαλάρωμα στην προπόνηση, ουσιαστικά νιώθω ανήμπορη χωρίς αυτόν τους αγώνες, νιώθω εξαρτημένη στην ουσία. Και όλο αυτό το πράγμα με βγήκε τη στιγμή εκείνη, στη μεικτή ζώνη, όλη αυτή η μοναξιά που ένιωθα τρεις εβδομάδες και μέχρι τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι να σας πω στο Ρίο, προσπαθώ να φανταστώ ότι είναι κάπου στις κερκίδες. Δεν ήθελα μέχρι να πάω καλά, γιατί